χρόνια είστε μαζί. Τι κοροϊδεύεσαι. Κάτσε, γιατί δεν την παντρεύεσαι, παιδί εκεί, μου, δεν θέλει δηλαδή, γάμο. Το κοντέρι σταμάτησε όταν γνώρισε την Ανίτα. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Αυτό που λέμε. Πόσα ναι. χρόνια είσαι με την Ανίτα. Κοίταξε, 14 χρόνια αγάπης μεγάλης. Μεγάλης αγάπης. Σερή. Και σεβασμού. Υπήρξε ένα διάλειμμα, έκανε και αυτή τα δικά τη. Εσύ δεν έκανε τα δικά σου. Ήθελε να μείνει λίγο μόνη τη, να αλλάξει τα αυτά. Πόσα χρόνια ήταν το διάλειμμα. Ήταν 4-5 χρόνια. 4-5 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Άρα και αυτή έκανε τα δικά τη και εσύ έκανε τα δικά σου. Την Ανίτα τη γνώρισε, ήταν πολύ πιτσιρίκα, έκανε την επαναστασή τη. Αλλά εγώ ήμουν πάντα εκεί, ας πούμε. Σταθερή αξία. Δεν την έχει απατήσει ποτέ την Ανίτα. Δεν μιλάμε για 4 χρόνια, μιλάμε για πριν και μετά, όταν είστε μαζί. Ποτέ. Ποτέ. Θα το έλεγες. Το λέω τώρα. Δεν την έχεις απαντήσει ποτέ. Εσύ, είμαι σχεσάκιας εγώ. Εγώ είσαι είχα τρεις-τέσσερις μεγάλες σχέσεις, μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή μου. Σου λέω, ζω το δράμα, ζω όλη την ταινία με τους τίτλους μαζί. Είμαι πολύ του ειδηλίου. Ωραία, ο κόσμος γιατί, μπορεί γιατί, να μην το καταλαβαίνει αυτό. Είσαι αντισυμβατικός, δεν γουστάρεις την οικογένεια κτλ. Ας πούμε. Τώρα πάμε στην οικογένεια, είναι άλλο θέμα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι η Ανίτα κάποια στιγμή θα πρέπει να την παντρευτείς ή όχι. Η οικογένεια δεν έχει καμία σχέση με τον Θέλει γάμο η Ανίτα. Θέλει. Εσύ θέλεις γάμο. Εγώ είμαι παιδήλικας, Γιώργο. Εγώ νιώθω πιτσιρίκι μέσα μου. Όλη μέρα είμαι με πιτσιρικάδες. Όχι, δεν λένε ή μικρός-μικρός παντρέψου ή μικρός καλλιγερέψου. Αφού αισθάνεσαι πιτσιρίκι, παντρέψου. Το πιο σωστό πράγμα, αλλά δεν είμαι πιτσιρίκι βιολογικά. Αυτό είναι το πιο σωστό πράγμα, το οποίο το άκουγα και από τη γιαγιά. Τελικά είναι αλήθεια, γιατί πρόσεξε, τα παιδιά τα κάνεις όταν δεν ξέρεις τι κάνεις. Πάνω στην τρέλα, πάνω στην ορθοπεταλιά, τελειώνεις. Και γίνονται και μεγαλώνεις μαζί τους και είναι φίλοι σου και. Αυτό είναι ό,τι πιο σοφό γιατί έχει μεριμνήσει η φύση γι' αυτό. Ναι. Όταν περάσεις τα 45 ο άντρας, γιατί οριμάζει τα 45, δηλαδή πρόσεξε, έχουμε 10 με 15 διαφορά στον εγκέφαλο. Διαφορά πόσα χρόνια διαφορά έχεις από την Ανίτα. 20. 20 χρόνια. Ακριβώς. Ωραία ρε παιδί μου, δεν θες να παντρευτείς την Ανίτα. Το θέλει αυτή. Ωραία. Αφού την αγαπάς τόσο δεν πρέπει να της κάνεις τη χάρη. Εννοείται ότι θα γίνει αυτό. Άρα πότε θα γίνει, πότε θα παντρευτείτε. Ήταν να γίνει το καλοκαίρι που αλήθεια, μας πέρασε. Τώρα. Αλήθεια, στο λέω. Και τι στράβωσε. Έχω βρει και το μέρος, έχω βρει και το ξοκλήσι, έχω βρει και τον παπά. Δεν τον παπά να δεις. Τρελός ο παπάς. Δεν υπάρχει. Ένα θα σου πω. Τραγούδαγες το Διογέννη με τη Βύση. Ο παπάς. Ναι. Θεός ο παπάς. Θεός ο οποίος αλλάζει κάθε τρία λεπτά. Και γιατί δεν παντρευτήκατε, ρε παιδί μου. Και είναι δικός μου, μιλάμε. Για την Ορθοδοξία την ίδια, έτσι. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, θα γίνουν όλα αυτά. Ήθελα να καλέσει 400 άτομα από την Ουγγαρία, κάτι χωριά εκεί γύρω-γύρω να πούμε. Και φρίκαρα, εγώ δεν έβγαινε το μπάτζετ. Έπρεπε να κλείσω. Okay. 380 Airbus. Παιδιά, θέλεις να κάνεις. Μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα. Την κάνουμε βράδυ. Γιατί. Λατρεύω τα παιδιά. Καταρχήν φωτογραφίζω 25-30 χρόνια παιδιά. Uh-huh. Είμαι και ο αγαπημένος των παιδιών. Μάλιστα στο βίντεο είδα και μια αγαπημένη μου μικρή, η οποία είναι και ηθοποιός τρομερή. Και τη φωτογραφίζω από 12 χρονών. Όπως φωτογράφησα να φανταστείτε την Καγιά 12 χρονών. Μάλιστα. Εντάξει, 14. Η πρώτη φωτογράφηση. Λοιπόν, λατρεύω τα παιδιά και με λατρεύουν γιατί παίζω μαζί τους, τους κάνω καραγκιόζι και υποθυμάνε. Και κάνω και από τις μεγαλύτερες καμπάνιες παιδικών ρούχων. Ρε εσύ νιώθω παιδί ακόμα. Δηλαδή όταν μεγαλώσω θα παντρευτώ και θα κάνω παιδιά. Αφού ξεκίνησε ο Κωστάκης ο Βουτσάς. Στα 80 χρόνο τώρα.